Πολύ καλησπέρα σας από το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο του Ζωγράφου, το Sportal TV. Παρόν σε ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού για το αθηναϊκό πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Ένα μάτς με ουσιαστικά μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο, με τους φιλοξενούμενους να είναι αυτοί που καίγονται κυρίως για τους βαθμούς της νίκης. Καθώς ο Αστέρα Ζωγράφου πλέον δεν προλαβαίνει. Μάλλον να το πω πίσω, θα προλαβαίνει μόνο με θαύμα να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το, από το να πλασαριστεί σε μια καλή θέση. Καθώς η άνοδος είναι αρκετά μακριά, ο Αστέρας Ζωγράφου που είναι στην πέμπτη θέση αυτή τη στιγμή με 46 βαθμούς, 13 λιγότερους από το νυν αντίπαλο του, το Παλαιό Φάληρο που είναι στην πρώτη θέση. Είναι 11 πόντους πίσω από το δεύτερο κολονό. Έχει μόνο θεωρητικές ελπίδες ο Αστέρας Ζωγράφου, ο οποίος προέρχεται από την νίκη με 3-0 εκτός έδρας επί της ανακαίνησης Πετρούπολης. Ενώ στα δύο προηγούμενα μάτς γνώρισε ήττα 1-0 εντός έδρας από τον Κένταυρο Βρυλισσίων και 2-0 εκτός έδρας από τα Ελίσια 2004, είχε προηγηθεί η νίκη με 4-1 εντός έδρας επί της Αρμενικής. Ο Αστέρας Ζωγράφου που έχει στον πάγκο του τον Λεωνίδα Σμυρνή, ο οποίος αντικατέστησε τον Γιώργο Βαΐτσι στις 20 του Δεκέμβρη. Απ' την άλλη, το Παλαιό Φάληρο είναι στην πρώτη θέση με 59 βαθμούς, όπως είπαμε, δύο περισσότερους από το δεύτερο κολονό και θέλει να διατηρηθεί εκεί ως το τέλος. Και φυσικά να μείνει μακριά από τον τρίτο στη βαθμολογία, Θρίαμβο Χαϊδαρίου, ο οποίος έχει 8 πόντους λιγότερους, 51 βαθμούς. Το Παλαιό Φάληρο προέρχεται από εντός έδρας οπαλία με τη Λαύρα Αργυρούπολης, είχε κερδίσει 4-2 εκτός έδρας στην Ανθούπολη. Είχε επικρατήσει 3-1 εντός του Κολονού σε ένα παιχνίδι που επίσης παρακολουθήσατε ζωντανά από το Sportal TV. Ενώ είχε ιτηθεί από τον Θρίαμβο Χαϊδαρίου εκτός έδρας με 1-0. Το Παλαιό Φάληρο που έχει στον πάγκο του τον Γιάννη Λουμίδη. Να πούμε ότι το σημερινό παιχνίδι είναι μια χορηγία από τα ζαχαροπλαστεία Catering Grande. Αγία Βαβάρας 30 στο Παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830. Ενώ μπορείτε να μπείτε και στο Facebook, όπου υπάρχει σχετικό γκρουπάκι ζαχαροπλαστεία Grande. Στη μετάδοση του σημερινού αγώνα είναι ο Μπάμπης Πουλούτσης, ενώ στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Κωνσταντίνος Παπανδρέου και ο Σιδέρης Τσαναξής. Μου μένουν πλέον λίγα δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι. Όπως είπαμε, το Παλαιό Φάληρο είναι αυτό που καίγεται περισσότερο για την νίκη. Να πάμε και συνθέσεις των δύο ομάδων. Αστέρας Ζωγράφου με το νούμερο 1 είναι ο Λέκας, με το νούμερο 2 ο Βριονίδης, με το νούμερο 3 ο Καλύβας, με το νούμερο 4 ο Παπαθανάσης, με το νούμερο 5 ο Κυριακόπουλος, με το νούμερο 6 ο Παπαδημητρίου, με το νούμερο 7 ο Βιτοράτος, με το νούμερο 8 ο Πανταζόγλου, με το νούμερο 9 ο Καγιώργης, με το νούμερο 10 ο Αγκόρα, με το νούμερο 11 ο Παπαβασιλείου. Ενώ για το Παλαιό Φάληρο, με το νούμερο 1 ο Καραμούζης, με το νούμερο 2 ο Μαργκέλης, με το νούμερο 3 ο Καλογερόπουλος, με το νούμερο 4 ο Νικηφοράκης, με το νούμερο 5 ο Τσάφος, με το νούμερο 6 ο Τζάμος, με το νούμερο 7 ο Λουμίδης, με το νούμερο 8 ο Σακελαρίου, με το νούμερο 9 ο Χρήστου, με το νούμερο 10 ο Τασούλης και με το νούμερο 11 ο Καραγιάννης. Παλαιό Φάληρο που παίζει τις λευκές εμφανίσεις και τις κόκκινες οριζόντιες ρίγες. Στέρος Ζωγράφου με τη βυσσινή εμφάνιση, τα άσπρα σορτσάκια. Τελευταίος έλεγχος από τους δύο βοηθούς στα δίχτυα. Δεν είναι όλα εντάξει. Πούμε ότι διαιτητής είναι ο κύριος Γκάμαρης με βοηθούς τους Γούναρη και Τσατσούλη. Όλα πλέον είναι έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού και πρώτο σφύριγμα με το Παλαιό Φάληρο στην επίθεση. Ο Τασούλης ανοίγει στα αριστερά για τον Σακελαρίου. Είναι κακή μπαλιά, δύσκολο να προλάβει και ο Σακελαρίου. Μπαλά περνάει απευθείας πλάγιο. Πλάγιο εκτελείται. Φιλοξενούμε και κερδίζουν ξανά την μπάλα και με τον Τασούλη, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή για το Παλαιό Φάληρο, το οποίο θα εκτελέσει ο Τασούλης. Είναι ο μόνος εκτελεστής των στημένων φάσεων.
ψάξει το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί για την κεφαλιά ο Χρήστου. Την πήρε τελικά ο Παπαθανάσης. Ένα σουτ. Κόντρα στην μπάλα. Φτάνει στο Χρήστου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σουτ τώρα από τον Σακελαρίουλα. Ήταν αδύναμο. Η μπάλα φτάνει εύκολα στα χέρια του Λέκα. Τελειώνει έτσι η πρώτη επίθεση. Χωρίς αποτέλεσμα για το παλιό Φάληρο. Το άνοιγμα στα δεξιά είναι δύσκολο να προλάβει και ο Καραγιάννης. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Πλάγιο για τον Αστέρα Ζωγράφου. Το οποίο θα εκτελέσει με το νούμερο 3 ο Καλύβας. Ποιος θα γίνει ξανά αποδείχτης της μπάλας, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και έχουμε τώρα πλάγιο για το παλιό Φάληρο, που δείχνει την αρχή απειλητικές διαθέσεις. Δεύτερο λεπτό. Εδώ στο δημοτικό στάδιο του Ζωγράφου. Αστέρα Ζωγράφου, παλαιό Φάληρο. Το παιχνίδι που έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά από το Sportal TV. Να πούμε ότι το μάτς είναι μια χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande, Αγία Βαρβάρας 30 στο παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830. Ενώ μπορείτε να μπείτε και στο γκρουπάκι στο Facebook Ζαχαροπλαστεία Grande. Να φάω τώρα για τον Αστέρα Ζωγράφου που θα εκτελεστεί τον Καλύβα. Παίρνει και την κεφαλιά ο Παπαβασιλείολα. Δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του, την μπάλα έφτασε στα χέρια του Καραμούζη, ο οποίος δίνει συνέχεια με τα χέρια για τον Τσάφο. Τσάφος άνοιξε στα αριστερά για τον Καλογερόπουλο, και προσπαθεί να συνδυαστεί ωραία με τον Σακελαρίου. Είναι δυνατό το άνοιγμα του. Σακελαρίου δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Τρίτο λεπτό στο παιχνίδι. Αστέρα Ζωγράφου, παλαιό Φάληρο 0-0. Πλάγιο τώρα τελείται από τον Μαργκέλη. Κόβει ο Καλογερόπλος. Μπάλα στη μεσαία γραμμή τώρα. Ένα άνοιγμα στα αριστερά για τον Βιτοράτο. Αυτός θα βρει ωραία τον Καλύβα. Ξανά τώρα η μπάλα στο Βιτοράτο, ο οποίος προσπαθεί να κάνει την κίνηση από τα αριστερά και θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Λουμίδη, ο οποίος γύρισε στη φάση αυτή για να βοηθήσει την αμυνά του. Πλάγιο λοιπόν για τον Αστέρα Ζωγράφο, που εκτελείται με τον Καλύβα να δίνει στον Καγιώργη. Εκείνος ωστόσο δεν του έκανε καλή πάσα. Με τη μία μπάλα πέρασε πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει τώρα ο Μαργκέλης. Ψάχνει τον Τασούλη. Ο Καλύβας πανεβαίνει και παραχωρεί το πλάγιο. Και εκτελείται, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο Τασούλης, ελέγχει ο Παπαδημητρίου. Προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίχτες του παλαιού Φαλήρου, αλλά δεν βγαίνει. Καθώς ο Καραγιάννης γύρισε και την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου, ωραία τώρα το άνοιγμα του Καλύβα. Αλλά φτάνει στο Βιτοράτο, αυτός ξανά για τον Καλύβα, εκείνος με τη μία προσπαθεί να βρει τον Καγιώργη. Παρανεύει ο Νικηφοράκης από μάκρυνε τώρα πάσα του Τζάμου. Κρατάει δύσκολα την μπάλα ο Χρήστου, πιέζεται και από δύο αντιπάλους του. Ο Τζάμος ξανακερδίζει και τώρα ανοίγει στα αριστερά για τον Καλογερόπουλο, ο οποίος παίρνει κάποια μέτρα. Θα ανοίξει τώρα για τον Σακελαρίου. Ο Σακελαρίου προσπαθεί να κάνει το κέρδισμα. Ο Χρήστου πάει για το τακουνάκι, δεν ήταν καλό. Έχουμε τώρα το φάουλ που κερδίζει ο Παπαθανάσης, ο οποίος βγήκε, έκοψε. Ξεπέρασε την πίεση του Χρήστου. Συνέχεια ωστόσο ο αντίπαλος τον τράβηξε και έχουμε το φάουλ. Ο Λέκας δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Πρώτη κεφαλιά από τον Παπαβασιλείου και έχουμε και το φάουλ. Φάουλ λοιπόν για τον Αστέρα Ζωγράφου. Καλό σημείο για να απειλήσει η γηπεδούχος ομάδα. Ας στο
έκτο λεπτό πλέον. Το φαλ που θα εκτελέσει ο Κυριακόπουλος, ενδεχομένως να το πάει και απευθείας από ό,τι φαίνεται. Έχει πάρει αρκετά μετραφόρα. Είναι δίπλα του και ο Παπαθανάσης, να δούμε ποιος από τους δύο. Δύο στόπερ του Αστέρα. Δυνατά πόδια και οι δύο. Κυριακόπουλος το εκτελεί, μπάλα ψηλά out. Πρώτο σουτ λοιπόν και για, το, και για τον Αστέρα Ζωγράφου. Από αυτήν την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κυριακόπουλη, μπάρα πέλασε ψηλά out, ωστόσο. Έβδομο λεπτό στο παιχνίδι. Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 0-0. Θυμίζουμε ότι οι φιλοξενούμενοι είναι αυτοί που καίγονται περισσότερο για την νίκη. Βέβαια, ο Αστέρας Ζωγράφου έχει δείξει ως τώρα ότι δεν χαρίζεται σε καμία ομάδα. Παρά το γεγονός ότι δύσκολα θα προλάβει να κάνει κάτι καλύτερο από το να τερματίσει σε μια της ψηλές θέσης βαθμολογίας, ωστόσο έχει δείξει ότι δεν χαρίζεται. Τώρα ένα φάουλ για τους γηπεδούχους, το κέρδισε ο Παπαθανάσης. Τον Χρήστου. Τώρα τα σούλη για το παλιό Φάληρο. Κάνει το άνοιγμα δυνατό. Σακελαρίου ήταν αδύνατο να προλάβει εκεί. Κυριακόπουλος γεμίζει. Κόβει ο Τσάφος στη μεσαία γραμμή. Ο Λουμίδης για τον Καλογερόπουλο. Το σκρατάει. Πιέζεται εκεί από τον Πανταζόγλου. Κέρδισε την μπάλα ο Σακελαρίου, χάθηκε η μπάλα τώρα τους φιλοξενούμενους και τώρα βγαίνει μπροστά ο Αστέρας Ζωγράφου με τον Αγκόρα. Ο Σκρατάκη ανοίγει στα αριστερά. Ο Βιτοράτος δώσει πίσω. Ανοίγμα τώρα στα αριστερά για τον Καλίβα. Ωραία η πάσα του, δεν μπορεί να περάσει και ο Αγκόρα. Έχουμε πλάγιο ωστόσο για τον Αστέρα Ζωγράφου. Το 8ο λεπτό. Νέο πλάγιο από την πανέβαση του Μαργκέλη. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Καλίβας. Ωραία η πάσα από τον Καγιώργη και τώρα έχουμε νέο πλάγιο. Πλάγιο εκτελεί το Καγιώργης εκεί. Κοντρολάρει. Πιέζεται από τον Τζάμο. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Έρχεται το Αγκόρα, ωστόσο κρατάει πολύ ωραία, αλλά δεν κάνει καλή πάσα. Ο Λουμίδης προσπαθεί να κάνει κάποιο γέμισμα. Τελικώς έχουμε πλάγιο για το παλαιό Φάληρο τώρα. Βέβαια την παρέμβαση του Παπαδημητρίου. Πλάγιο εκτελείται. Τα σούλη στην πρώτη κεφαλιά. Ο Αγκόρα εκεί ελέγχει. Κρατάει. Θα ανοίξει τώρα για τον Καγιώργη. Εκείνος κόβεται τελευταία στιγμή τον Νικηφορά. Και Αγκόρα νέο γέμισμα. Δεν είναι σε θέση offside. Όχι, τελικά είναι σε θέση offside ο Βιτοράτος. Άρχισε ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Τσατσούλης, να σηκώσει τη σημαία. Ανακόπτεται αυτή η προσπάθεια επίθεσης για τον Αστέρα. Βιτοράτος, ο οποίος στην περίπτωση αυτή ήταν οριακά σε θέση offside. Τώρα στη μεσαία γραμμή ο Καλογερόπουλος δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη του. Ο Αγκόρα τώρα για το παλαιό Φάληρο. Κρατάει πολύ ωραία υπό την πίεση του Λουμίδη. Προσπαθεί να ψάξει το άνοιγμα, δεν είναι καλό. Μακρύνουν οι φιλοξενούμενοι, μπάλα πάει τώρα στα πόδια του Κυριακόπουλου. Ποιος γυρίζει στον τερματοφύλακά του, το Λέκα. Ο Λέκας τώρα πιέζεται, ανοίγει στα αριστερά για τον Παπαθανάση, εκείνος με τη μία γεμίζει. Μπαλά φτάνει στον Καγιώργη. Αυτός τώρα ψάχνει στα αριστερά τον Καλίβα που είναι μαρκάριστος, εκείνος με τη μία η πάσα. Ωραίο τώρα το άνοιγμα. Είναι ευκαιρία αυτή για τον Αστέρα, δεν κάνει όμως καλό κοντρόλο ο Καγιώργης και χάνει την μπάλα.
την παρέμβαση του Τσάφου, ο οποίος απομάκρυνε. Κερδίζουν ξανά οι γηπεδούχοι με τον Παπαθανάση. Προσπαθεί να κάνει το γύρισμα τελευταία στιγμή ο Καλογερόπουλος. Δυνατές μονομαχίες ο Τζάμος, κερδίζει τώρα ο Τασούλης, κατεβάζει πολύ ωραία και έχουμε ευκαιρία αντεπίθεση για το παλιό φάληρο. Άνοιγμα για τον Χρήστου, αλλά ήταν αρκετά δυνατό, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Λέκα. Τώρα ο Κυριακόπουλος ψάχνει τον Βιτοράτο. Καγιώργης εκεί κερδίζει την μπάλα από τον Μαργέλη. Ωραία η κίνηση του Καγιώργη. Ψάχνει τώρα κάποιος συμπαίκτη του, βρίσκει τον Παπαβασιλείου. Παπαβασιλείου με τη μία προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Στο σοκόβι τελευταία στιγμή ο Τσάφος. Φάση συνεχίζει το Αγκόρα. Χάνει την μπάλα με φάουλ από τον Σακελαρίου, όπως λέει ο διαιτητής, ο κύριος Γκάμαρης, με συγχωρείτε. Ήταν το φάουλ από τον Σακελαρίου. Τώρα πάνω στην μπάλα είναι ο Παπαβασιλείου και ο Κυριακόπουλος. Δούμε τι θα επιλέξουν οι δύο παίχτες του Αστέρα Ζωγράφου. Με πάσα ο Κυριακόπουλος θα σουτάρει. Άστοχο σουτ. Μπάλα περνάει out. Το τρίτο λεπτό στο παιχνίδι. Αστέρας Ζωγράφου παλαιό φάληρο στο 0-0. Νομίζουμε ένα παιχνίδι που είναι χορηγία του ζαχαροπλαστείων Catering Grande. Αγίας Βαρβάρας 30 στο παλαιό φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830. Ενώ μπορείτε να μπείτε και στο Facebook όπου υπάρχει γκρουπάκι Ζαχαροπλαστεία Grande. Και περισσότερες λεπτομέρειες. Πλάγιο εκτελείται, ο Καλογερόπουλος ελέγχει, κρατάει υπό την πίεση δύο αντιπάλων του. Τώρα η μπάλα πάει στον Τασούλη, πιέζεται από τον Παπαδημητρίου, κρατάει ο Τασούλης, αναγκαστικά γυρίζει πίσω. Κοινωνική Φοράκης ψάχνει το γέμισμα. Παρεμβαίνει ο Καλύβας και παραχωρεί το πλάγιο πρώτου Καραγιάννη. Πλάγιο για το παλαιό φάληρο. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μαργκέλης, ο Τασούλης κατεβάζει. Έχει την πίεση εκεί από τον Παπαδημητρίου, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι με τη μία. Κεφαλιά πάσα του Καλογερόπουλου, δεν ήταν καλή. Αλλά φτάνει στο Λέκα, χωρίς πίεση. Θα μαζέψει και θα δώσει συνέχεια με βολέ. Το 14ο λεπτό, Αστέρας Ζωγράφου, παλαιό φάληρο 0-0. Ο Βασιλείου προσπαθεί να βρει με τα κουνάκια εκεί τον Καγιώργη. Δεν είναι καλή. Πάσα του κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Άνοιγμα ωραίο στο Σακελαρίου τώρα, ο οποίος έχει χώρο από τα αριστερά. Να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Πιέζεται τώρα από τον Βριονίδη. Ο Σακελαρίου θα κάνει τελικά τη σέντρα τελευταία στιγμή. Ο Παπαθανάσης. Πρώτου Καραγιάννη. Παίρνει την κεφαλιά και έχουμε το κόρνερ για το παλαιό φάληρο. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Τασούλης. Κόρνερ εκτελείται, είναι δυνατά εκτελεσμένο στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει από όλους και είναι μόνο Βριονίδης, ο οποίος θα αφήσει έξω να την μπάλα να πέρασει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο εκτελείται. Σακελαρίου στην πρώτη κεφαλιά. Νέο πλάγιο. Δεν προλάβει και ο Τζάμος. Ξανά εκτελέσει ο Βριονίδης. Ψάχνει τώρα τον Παπαβασιλείου. Εκείνος
Έκανε το κοντρόλ, αλλά συνέχεια έχασε την κόντρα. Πλάγιο τώρα για το παλαιό φάληρο. Στο 16. Στέλνα ζωγράφο παλαιό φάληρο 0-0. Δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ Σακελαρίου. Χάνε την μπάλα, κερδίζει τον νικηπέδο. Είχε ο Αγκόρα. Κόντρες. Αλλά φτάνει ξανά στο Σακελαρίο. Εκείνο πίσω για τον Τζάμο τελευταία στιγμή. Αλλάζει με τον Καλογερόπουλο. Ξανά Τζάμο. Τώρα προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι. Είναι δυνατή η πάσα του. Τελευταία στιγμή ο Βιτοράτος πρόλαβε. Και με προβολή απομάκρυνε σε πλάγιο πρώτου Μαργκέλη. Πλάγιο εκτελείται. Ξανά η μπάλα στο Μαργκέλη. Δεν μπορεί να βρει αυτό τον Καραγιάννη. Μπάλα στο Τζάμο. Γυρίζει πίσω στον Νικηφοράκη. Ψάχνει το γέμισμα. Τώρα είναι δύο παίκτες του παλαιού Φαλήρου. Τασούλης ωστόσο είναι σε θέση offside. Ήταν ακάλυπτος ο Τασούλης. Τώρα θα εκτελεστεί το offside από τον Κυριακόπουλο. Ψάχνει τον Καγιώργιο εκείνο. Τζάμος απομακρύνει. Μπάλα ψηλά. Παίρνει την κεφαλιά ο Καραγιάννης. Γέμισμα τώρα από τον Παπαδημητρίου. Δύσκολα απομακρύνει εκεί ο Μαργκέλης. Αλλά φτάνει στον Καραγιάννη. Δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ και κερδίζει τώρα Καλύβας. Δεν περνάει πάσα του για το Βιτοράτο. Έχουμε το πλάγιο από την πανέβαση του Μαργκέλη. Χωρίς ρυθμό το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά. Ο Αστέρας ζωγράφος προσπαθεί να βρει διάδρομο προς την εστία του Καραμούζη. Το παλαιό φάληρο που μπήκε κάπως πιο δυνατά δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο. Τώρα έχουμε ένα φάουλ από τον Καλύβα πάνω στον Τασούλη. Θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του Λέκα. Αυτό το φάουλ. Στο 19 ο Τασούλης εκτελεί. Τελευταία στιγμή ο Κυριακόπουλος απομάκρυνε με το κεφάλι και τώρα κατεβάζει ο Αγκόρα και ευκαιρία αντεπίθεση τώρα για τον Αστέρα Ζωγράφου. Ο Αγκόρα καθυστερεί. Θα κάνει το άργημα λάθος. Η μπάλα στο Μαργκέλη. Σωστά ξανακερδίζει ο Αγκόρα και τώρα ο Καγιώργης κερδίζει κάποια μέτρα. Τον τραβάει εκεί ο Λουμίδης. Έχουμε το φάουλ και θα έχουμε και την κίτρινη κάρτα. Τον παίχτη παλαιό Φαλήρου που επέλεξε αυτόν τον τρόπο να σταματήσει την αντεπίθεση. Διότι ήταν κοντά, τον είδε το τράβηγμα. Και έχουμε την κίτρινη κάρτα την πρώτη στο παιχνίδι στο 19ο λεπτό. Στο Λουμίδη. Και τώρα. Έχουν ανέβει αρκετοί στην εστία. Καραμούζη, αλλαγή παιχνιδιού, ο Βριονίδης θα σεντράρει, βγαίνει ο Καραμούζης και μπλοκάρει. Είναι συνέχεια με βολέο Καραμούζης, μπαλά στη μεσαία γραμμή, κατεβάζω Τασούλης πολύ ωραία. Άνοιγμα τώρα από το Σακελαρίου δεν είναι καλό. Μπαλά στην πλάτη του Παθανάσια, αλλά ο Κυριακόπουλος είναι εκεί από μακρύνες όσο κερδίζουν ξανά. Φιλοξενούμενο ένα ωραίο σουτ. Μακρινό από το Σακελαρίου, ο οποίος είδε εκτός θέσης το Λέκαλα. Τελικώς τελευταίος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Να λοιπόν, μια καλή έμπνευση από πλευράς φιλοξενούμενων και συγκεκριμένα του Σακελαρίου. Δεν είχε ευτυχή κατάληξη, ωστόσο ο Λέκας, αν και ήταν εκτός θέσης, κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Τωρινά γέμισμα το Βριονίδη. Και έχουμε το χέρι από τον Μαργκέλη στη φάση αυτή. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο τώρα για τον Αστέρα Ζωγράφου. Απευθείας εκτέλεση φάουλ μπορεί να απειλήσει την εστία του Καραμούζη. 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Αστέρα Ζωγράφου παλαιό φάληρο 0-0. Ένα μάτς που είναι χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande. Αγίας Βαρβάρας 30 στο παλαιό φάληρο. Τηλέφωνο 2-10-98-01-830. Ενώ μπορείτε να μπείτε και στο Facebook. Στο γκρουπάκι ζαχαροπλαστεία Grande. Με περισσότερες πληροφορίες. Πολύ πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Στο 21ο λεπτό
Είναι ο Κυριακόπουλος, είναι ο Αγκόρα. Φεύγει ο Αγκόρα τελικά. Μάλλον ο Κυριακόπουλος ήταν αυτός που θα το εκτελέσει. Δούμε. Κυριακόπουλος εκτελεί, ψηλά έμπαλα, out. Τρίτη προσπάθεια. Από εκτέλεση φάλλο από τον Κυριακόπουλο, αποτυχημένη και η τρίτη. Σε 21ο λεπτό. Μέχρι στιγμής η καλύτερη ευκαιρία που έχει καταγραφεί είναι ο μακρινός σου του Σακελαρίου, ο οποίος είδε εκτός θέσης τον Λέκα, αλλά δεν κατάφερε να τον κρεμάσει, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ο Λέκας με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε. Τώρα ο Βιτοράτος πιέζεται από δύο αντιπάλους, θα κερδίσει το πλάγιο από τον Μαργκέλη. Εκτελείται τον Καλύβα. Δυνατά πάνω στον Παπαβασιλείου, χωρίς φάουλ όμως. Σύμφωνα με τον διαιτητή, ο Βιτοράτος κερδίζει. Δέχεται την πίεση. Δύο αντιπάλων. Το τελικό συμπάλα φτάνει στον Αγκόρα. Εκείνος κρατάει, καθυστερεί. Κλείνεται ωστόσο. Ελέγχει την μπάλα και ανοίγει τώρα ωραία στον Παπαβασιλείου. Εκείνος κόβει την μπάλα στο δεξί πόδι. Προσπαθεί να κάνει το γέμισμα. Εκείνο ο Καλογερόπουλος, ο οποίος απομακρύνει. Ο Κυριακόπουλος στη μεσαία γραμμή για τον Αστέρα Ζωγράφου τώρα. Θα κάνει το άρμα στα δεξιά για τον Βριονίδη. Ο Βριονίδης δεν μπορεί να τριπλάρει εκεί τον Καλογερόπουλο, ωστόσο θα πάρει το πλάγιο. Πλάγιο εκτελείται γρήγορα. Ο Καγιώρης κατεβάζει, θα αφήσει ξανά στο Βριονίδη. Εκείνος κάνει ένα σουτ. Έξυπνο, καλό σουτ. Την μπάλα λίγο out. Πολύ καλή ενέργεια του Βριονίδη στη φάση αυτή. Στο 23ο λεπτό αυτό το σουτ. Ο Βριονίδης εκεί πήρε την μπάσα από τον Καγιόρκη μετά την εκτέλεση του πλαγίου, ελήχθηκε, βρήκε λίγο χώρο και έπιασε ένα ωραίο αριστερό σουτ. Κρέμασε τον Καραμούζα, αλλά μπάλα δεν πήγε τελικά στην αιστεία, πήγε λίγο out. Πολύ καλή στιγμή για την κηπεδούχο Μάγδα, με συγχωρείτε, τον Αστέρα Ζωγράφου. Τώρα το παλαιό Φάλιρο προσπαθεί να βγει μπροστά ο Χρήστου. Θα κάνει το σουτ, τελευταία στιγμή του βάζει την κόντρα από Παπαθανάσης και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο εκτελείται τώρα. Ο Τατσούλης γυρίζει πίσω. Ο Τζάμος εκεί δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πιέζεται τον Καγιώργη. Φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή, τον κύριο Γκάμαρη. Πάνω στον Τζάμο. Φάουλ από τον Καγιώργη. Ξανά τώρα πολλοί κόσμος στα καρέ του Αστέρα Ζωγράφου. Φάουλ θα εκτελέσει ο Τατσούλης. 24ο λεπτό. Κάνει το γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Λέκας και μαζεύει εύκολα, χωρίς πρόβλημα. Και δίνει συνέχεια γρήγορα με το χέρια και στόχο τον Καγιώργη. Ευκαιρία αντεπίθεση για το παλαιό Φάλιρο. Ένα δυνατό άνοιγμα τώρα για τον Παπαβασιλείου. Καλύπτει ωραία ο Τσάφος και βγαίνει ο Καραμούζης να μπλοκάρει. Το βολέ τώρα από τον Καραμούζη. Μπαλά δεν περνάει και άλλα, ο Πανταζόγλου τη γυρίζει προς τα πίσω αθελά του. Ο Παδημητρίου με το κεφάλι απομακρύνει, ωστόσο η μπάλα πάει στον Καλογερόπουλο. Εκείνος ανοίγει για το Σακελαρίου, ξανά αυτός για τον Καλογερόπουλο. Εκείνο ο Κυριακόπουλος όμως και ελέγχει. Άνοιξε στο Βριονίδη, ωραία εκείνη του Βριονίδη. Η μπάλα φτάνει τώρα στον Αγκόρα, έχουμε και φάουλ όμως. Φάουλ για τους γηπεδούχους. Φάουλ πάνω στον Βριονίδη από τον Τζάμο. Κυριακόπουλος το εκτελεί. Λουμίδης από μακρύνει, κατεβάζει ο Τασούλης. Σηκώνει ψηλά τώρα την μπάλα για τον Σακελαρίου που είναι γρήγορος, αλλά ο Βριονίδης παίρνει καλύτερη θέση και του κλέβει την μπάλα. Ανοίγει τώρα για τον Αγκόρα, δεν είναι καλή η πάσα. Δεν μπορεί να κάνει όμως ούτε ο Τασούλης το κοντρόλ. Μπάλα έφτασε στον Καγιώργη. Ωραία κίνηση και από τον Παπαβασιλείου. Το άνοιγμα δεν είναι καλό. Τώρα γέμισμα. Εκεί είναι ο Λέκας με το κεφάλι. Δύσκολα θα απομακρύνει. Τρέχει να γυρίσει τώρα γρήγορα στην αιστεία του, αλλά φτάνει στον Τασούλη. Εκείνος προσπαθεί να γυρίσει. Κόβει εύκολα από Παπαθανάσης. Τώρα ο Καγιώργης στην κεφαλιά για τον Βιτοράτο.
Με το Ράτος. Για τον Αγκόρα εκείνος τώρα με τη μία, για τον Καλύβα. Ο Καλύβας ξανά για τον Βιτοράτο άμεσα. Ο Βιτοράτος τώρα πιέζεται από πολλούς αντιπάλους του, κρατάει, χάνει την μπάλα από τον Λουμίδη. Ο Λουμίδης τώρα προσπαθεί να ανέβει, κόβεται από τον Παπαθανάση. Έχει τραυματιστεί κιόλας και ο Αγκόρα πετάει την μπάλα πλάγιο. Κοστό 7ο λεπτό. Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 0-0. Φιλοξενούμε ότι τηρούν το fair play, γυρίζουν την μπάλα στους παίχτες του Αστέρα Ζωγράφου. Συνέχεια με βολέα από το Λέκα, παίρνει την κεφαλιά εκεί ο Πανταζόγλου, τρέχει να πιέσει ο Παπαβασιλείολα. Βγαίνει ο Καραμούδης και μπλοκάρει. Και δίνει συνέχεια τώρα με βολέ. Σακελαρίου κατεβάζει για τον Λουμίδη, εκείνο σηκώνει ψηλά την μπάλα και τη χάνει. Ωστόσο ξανακερδίζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Καραγιάννης για τον Μαργκέλη, δεν είναι καλή πάσα το τελευταίο. Ο Καλύβας βγήκε και θα κερδίσει το πλάγιο, καθώς ο Μαργκέλης αν και έκοψε δεν έκανε καλή πάσα στη συνέχεια. Τώρα Βιτοράτος για τον Καλύβα, ξανά αυτός για τον Βιτοράτο. Αγκόρα τώρα κρατάει, χάνει τελικά την μπάλα από την παράση του Λουμίδη, ο οποίος τώρα κάνει μια ωραία πάσα και τον Τασούλη. Εκείνος κοντρολάρει, δεν αφήνει την μπάλα βγει στο χρονικό χώρο. Πιέζεται το Βριονίδη, χάνει την μπάλα με φάουλ. Ο Τασούλης. Και το σκηνικό θα είναι το ίδιο. Αρκετοί παίχτες του Παλαιού Φαλήρου ανεβαίνουν τώρα στην εστία του Λέκα για το φάουλ αυτό που θα εκτελέσει ο Τασούλης. Κοστό 8 λεπτό. Αστέρας Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 0-0. Ο Τασούλης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Τελεί τώρα. Συρτά. Δεν είναι καλή απομάκρυνση ούτε από το Λουμίδη. Κόντρες μέσα στην περιοχή εκεί. Απομακρύνουν τελικά οι γηπεδούχοι. Ένα δυνατό μαρκάρισμα του Μαργκέλη. Πάνω στον Πανταζόγλου πρέπει να είναι. Έχουμε το φάουλ για τον Αστέρα Ζωγράφου. Πανταζόγλου δεν έχει κάτι σοβαρό. Σηκώνεται και δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι. Τα δεξιά τώρα είναι ο Βριονίδης με το Σακελαρίου. Θα πάρει το πλάγιο. Τελείω ο Βριονίδης, κεφαλιά πάσα του Παπαβασιλείου. Δεν μπορεί ο Καγιώργης εκεί, απομακρύνει ο Τσάφος. Ο Τασούλης με τη μία για το Χρήστο. Είναι σε θέση offside όμως. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Παπαβασιλείου ανοίγει δεξιά για το Βριονίδη. Βγαίνει δυνατά εκεί ο Καλογερόπουλος. Θα πάρει και το πλάγιο. Πλάγιο θα εκτελεστεί τώρα από τον Καλογερόπουλο. 30 λεπτά στο παιχνίδι. Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο στο 0-0. Σακελαρίου κατεβάζει. Ανοίγει τώρα για τον Τασούλη. Εκείνος με τη μία στο Τζάμο. Ο Τζάμος θα χάσει, καθώς πιέστηκε από δύο αντιπάλους. Ο Καγιώργης τώρα κρατάει ωραία και ανοίγει για τον Καλύβα, αλλά δεν είναι καλή η πάσα του. Μπορεί να συνδυαστούν όμως και οι παίχτες του Παλαιού Φαλήρου και έχουμε τώρα φάουλ πάνω στον Καγιώργη. Κεφαλιά από τον Μαργκέλη. Καγιώργης πέφτει χωρίς φάουλ. Τώρα πέφτει δυνατά ο Καλύβας πάνω στο Λουμίδη και έχουμε φάουλ.
Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Λουμίδης, θα συνεχίσει κανονικά. Φάουλ θα εκτελέσει τώρα ο Τασούλης για το παλαιό Φάληρο. 31ο λεπτό. Φάουλ εκτελείται, η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στα χέρια του Λέκα. Δεν πρόλαβε κανείς εκεί. Θα πάρει την κεφαλιά ο Λέκας με τα χέρια, βρίσκει στη μεσαία γραμμή τον Βριονίδη, εκείνος χάνει την μπάλα. Τώρα το γεύμα από τον Τσάφο. Πολύ δυνατά, ο Λέκας είναι μόνο εκεί και θα μπλοκάρει. Και αφήνει με τα χέρια στον Κυριακόπουλο για να ξεκινήσει ακόμα μια επίθεση για τον Αστεραζωγράφο. Ο Κυριακόπουλος πιέζεται τελικά. Κάνει το γέμισμα με στόχο του Παπαβασιλείου. Εκείνος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε πλάγιο για το παλαιό Φάληρο. Γεμίσμα τώρα από τον Αγκόρα. Βγαίνει ο Μαργκέλης και κερδίζει. Ο Λουμίδης εκεί θα κάνει το φάουλ. Φάουλ εκτελέστηκε. Βριονίδης για τον Πανταζόγλου. Ο Πανταζόγλου γυρίζει προς τα πίσω. Αφήνει ξανά στο Βριονίδη. Εκείνος χάνει την μπάλα. Τελευταία στιγμή Κυριακόπουλος. Έχει γυρίσει πίσω για να καλύψει ο Βριονίδης και στέλνει πίσω την μπάλα στο Λέκα. Ο Λέκας ανήκει για τον Παπαθανάση. Ο Παπαθανάσης κοντρολάρει. Με τη μία προσπαθεί να γεμίσει. Πλάγιο. Πίεση του φιλοξενούμενου απέφερε. Καρπός ένα πλάγιο σε αυτή την περίπτωση. 33ο λεπτό. Αστέρας Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 0-0. Ένα μάτσο που είναι χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande. Αγία Ζαρβάρας 30 στο Παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830. Να μπορείτε να μπείτε και στο Facebook στο γκρουπάκι Ζαχαροπλαστεία Grande. Γηπεδούχη με το Βιτοράτο. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Αφήνει στον Κυριακόπουλο. Εκείνος κοντρολάρει. Γυρίζει πίσω στον Παπαθανάση. Ο Παπαθανάσης τώρα θα δώσει για τον Παπαδημητρίου. Εκείνος με τη μία για τον Καγιώργη. Ο Καγιώργης τώρα ξανά για τον Παπαδημητρίου. Τόσο έχει κάποια μέτρα, θα ανοίξει στα δεξιά για τον Αγκόρα. Ο Αγκόρα πιέζεται και από τον Καλογερόπουλο, χάνει την μπάλα πολύ εύκολα. Ο Καλογερόπουλος κάνει λάθος, όμως εκείνο ο Βριονίδης. Παίρνει τις κόντρες και κρατάει. Με τσάκανε ο Βριονίδης και με το Σακελαρίου αντίπαλο. Τον ξεπερνάει, θα κάνει και τη σέντρα. Κεφαλιά ο Καραγιάννης. Ο Τζάμος με τη μία για τον Τασούλη. Ο Τασούλης τώρα θα ψάξει το γέμισμα για τον Χρήστου. Δεν περνά... Όχι, τελικά περνάει πάσα. Είναι απίστευτο. Χρήστου μόνος του τώρα απέναντι στο Λέκα. Τον ξεπερνάει. Όχι. Ο Λέκας τελευταία στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα. Απίστευτη ευκαιρία για το παλαιό Φάληρο. Μεγάλη ευκαιρία για το παλαιό Φάληρο. Χάνεται στο 35ο λεπτό. Η πάσα του Τασούλη πέρασε από τον Παπαθανάση, ο οποίος έσκυψε για να κάνει κοντρόλ, αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Μπάλα αυτή στο Χρήστο, ο εκείνος βγήκε μόνος του απέναντι τον Λέκα. Αντί να πλασάρει, επέλεξε να τον περάσει. Έδειξε να τον περνάει τελικά. Ο Λέκας άπλωσε τα μακριά του χέρια. Τελευταία στιγμή τον έκοψε και συνέχεια κατάφερε να μαζέψει την μπάλα. Ο Χρήστο έπεσε και κάτω και ζήτησε πέναλτι. Ωστόσο, δεν φάνηκε να υπάρχει παράβαση. Χάθηκε πάντως η ευκαιρία για το παλαιό Φάληρο. Στο 35ο λεπτό. Δεν βλέπετε καράγκη. Ρε παιδιά. Σιγά ρε. Ένα απλό πλάγιο. Εκτελέστηκε ο Αγκόρα. Κατεβάζει τώρα σε μεσαία γραμμή. Δυνατό το γέμισμα. Και είναι μόνο ο Νικηφοράκης, ο οποίος απομακρύνει. Ο Τασούλης κατεβάζει. Ο Λουμίδης εκεί ανοίγει στα δεξιά για τον Μαργκέλη. Ο Μαργκέλης τώρα προσπαθεί να βρει τον Καραγιάννη και θα τα καταφέρει. Ο Καραγιάννης με τη μία για τον Χρήστο, ο Χρήστο για τον Τασούλη. Ο Τασούλης κοντρολάρει.
προσπαθεί να κάνει το έργο στα αριστερά. Δεν είναι καλή η πάσα του, είναι αρκετά δυνατή. Ο Λέκας βγαίνει και μαζεύει εύκολα. Τριακόστο έκτο λεπτό. Αστέρα Ζωγράφου, Παλαιό Φάλιρο, εδώ στο δημοτικό στάδιο Ζωγράφου. Στο 0-0 οι δύο ομάδες. Πάσα τώρα για τον Παπα Βασιλείου. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, ωστόσο το πλάγιο είναι για τον Αστέρα Ζωγράφου. Τελευταία στιγμή έκανε την προβολή ο Καλογερόπουλος. Πλάγιο θα εκτελέσει ο Βριονίδης. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Τελικά ο Καγιώργης κερδίζει. Πιέζεται, ανοίγει στον Αγκόρα. Ο Αγκόρα ξανά με τη μία στα δεξιά. Είναι εκεί ο Πανταζόγλου, δεν μπορεί να περάσει όμως. Ο μακρύνει ο Τσάφος. Ξανά κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Ωραία η κίνηση εκεί από τον Βριονίδη. Δεν θα προλάβει αυτός να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και έχουμε out. Το ελεύθερο εκτελέστηκε. Ο Πανταζόγλου δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Όσο κερδίζει συνέχεια από τον Τασούλη. Παραχωρεί το πλάγιο για το Παλαιό Φάλιρο. Μπάλα εκτός γηπέδου. Πλάγιο θα εκτελεστεί τώρα. Ο Λουμίδης άφησε στον Καλογερόπουλο. Ωραία η προσπάθειά του. Καλογερόπουλος ανοίγει τώρα για τον Σακελαρίου. Εκείνος πιέζεται, γυρίζει προς τα πίσω. Τώρα ψάχνει το γύρισμα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα περνάει από όλους. Ο Χρήστου δεν προλαβαίνει όμως να πεταχτεί στην πορεία της. Έχουμε το out. Με συγχωρείτε. Καλή σκέψη του Σακελαρίου εκεί το γύρισμα. Ήταν αρκετά δυνατό. Η μπάλα πέρασε out. Συνέχεια με το ελεύθερο, μπάλα στον Κυριακόπουλο. Εκείνος βρίσκει πολύ ωραία τον Παπαβασιλείου. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο τελευταίος και χάνει την μπάλα. Δεν είναι καλή και η πάσα του Τσάφου. Μπάλα πάει στα πόδια του Λέκα. Λέκας τώρα θα δώσει συνέχεια με βολέ. Εκεί είναι Καλογερόπουλος με τον Πανταζόγλου. Περνάει μπάλα και από τους δύο και έχουμε πλάγιο. Τώρα έχουμε πλάγιο για τον Αστέρα. Εκτελείται, κατεβάζει την μπάλα ο Αγκόρα. Γυρίζει πίσω στον Κυριακόπουλο. Εκείνος πιο πίσω για τον τερματοφύλακα του το Λέκα. Ο Λέκας κοντρολάρει, ανοίγει ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει. Προσπαθεί να ανεβάσει την ομάδα του. Τώρα ψάχνει το γέμισμα με στόχο τον Παπαβασιλείου. Εκεί είναι ο Μαργκέλης. Ο Καλογερόπουλος συγχωρείται για κόβη. Φάουλ τώρα. Κύριε Σακελάριο από τον Βριονίδη. 40 λεπτό της αναμέτρησης, Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάλιρο 0-0. Θυμίζουμε ένα μάτς που είναι χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande, Αγίας Βαρβάρας 30 στο Παλαιό Φάλιρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830 και στο Facebook Ζαχαροπλαστεία Grande. Το φάουλ πέρασαν εκμετάλλευτο, τώρα προσπαθεί το Παλαιό Φάλιρο να ανέβει ξανά με το Μαργκέλη. Ωραίο άνοιγμα του τζάμου τώρα στο Λουμίδη. Γύρισμα, shoot, goal! Φοβερό goal! Πολύ ωραίος συνδυασμός εδώ των παιχτών του Παλαιού Φαλήρου. Και στο 40 λεπτό πρέπει να είναι ο Νικηφοράκης. Ο σκόρερ, ναι, είναι ο Νικηφοράκης. Με κεραυνό από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Δεν άφησε περισσότερο αντίδρασης στον Λέκα, ο οποίος έχει και κόντρα τον ήλιο τώρα.
πολύ πιθανό να ξεγελάστηκε. Η ουσία είναι ότι Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 0-1 με τον γκολ του Νικηφοράκη από το 40 λεπτό. Α, λοιπόν, που το Παλαιό Φάληρο δεν αφήνει την ευκαιρία να περάσει να εκμετάλλευτεί αυτή. Πολύ ωραία κίνηση από τους παίκτες του Παλαιό Φαλήρου που κέρδισαν την μπάλα μετά την απομάκρυνση των αμυντικών του Αστέρα Ζωγράφου. Άλλαξαν πολύ γρήγορα την μπάλα. Ο Μαργκέλης με τον Τζάμο και εκείνος με τη μία άνοιξε πολύ ωραία στο Λουμίδι. Αυτός με τη μία γύρισε συρτά την μπάλα σε ύψος μεγάλης περιοχής. Πετάχθηκε ο Νικηφοράκης και με κεραυνό νίκησε τον Λέκα. Έγραψε έτσι το Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φαλήρου 0-1 στο 40. Τώρα οι γηπεδούχοι προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ο Βριονίδης άνοιγμα στον Παπαβασιλείο. Εκείνος χάνει την μπάλα αλλά κερδίζει το πλάγιο. Ο Μακρύνης φιλοξενούμενοι. Ο Αγκόρα ξανακερδίζει την μπάλα μετά την παρέμβαση του Λουμίδη. Ωραίο, πολύ ωραίο το άνοιγμα για τον Βιτορά. Το Βιτορά τους έχει ευκαιρία εδώ να απειλήσει. Γκολ 1-1, άμεση απάντηση για τον Αστέρα. Βιτοράτος στο 43 φέρνει το μάτς ίσα 2 λεπτά μετά τον γκολ του Παλαιό Φαλήρου. Μια αδράνεια στην άμυνα μετά από εκπληκτική παλιά του Αγκόρα. Ο Βιτοράτος βρήκε χώρο από τα αριστερά, μπήκε. Μπήκε σε μεγάλη περιοχή, πλάσαρε πολύ ωραία στην κλειστή γωνία τον Καραμούζη και γράφει το Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 1-1. Σαφώς και φέρει μεγάλη ευθύνη εδώ ο Καραμούζης αυτό το γκολ καθώς το δέχτηκε από την κλειστή του γωνία. Ωστόσο ήταν πολύ ωραία η πάσα του Αγκόρα και εξαιρετικό το πλάσε του Βιτοράτου ο οποίος έκανε το 1-1 2 λεπτά μετά το 0-1. Φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους. Δεν είναι σωστά εκτελεσμένο. Μπάλα γυρίζει και πάλι στον Κυριακόπουλο. Εκείνος ψάχνει τον Πανταζόγλου. Ο Πανταζόγλου χάνει από την παρέμβαση του Καλογερόπουλου. Ο Καλογερόπουλος κρατάει και κάνει το άνοιγμα τώρα. Δεν είναι καλό εκεί. Ο Παπαθανάσης κρατάει. Λάθος και η πάσα του Τζάμος. Ωστόσο θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου καθώς είναι τραυματίας ο Καλογερόπουλος. Καλογερόπουλος σηκώθηκε να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Κρατάει το πόδι του. Λέγει εκτελείται. Παίχτες του Αστέρα Ζωγράφου γυρίζουν την μπάλα στον Καραμούζη. Εκείνος με τη μία για τον Καλογερόπουλο. Καλογερόπουλος ο Μακρίνη. Βγαίνει δυνατό από Παθανάσης. Ο Αγκόρα για τον Βιτοράτο. Ο Βιτοράτος λύσεται. Ωραία να μην σε δει αντιπάλος αλλά δεν κάνει καλή πάσα. Ο Λουμίδης. Κοντρόλ εκεί από τον Κωνσταντόπουλο. Χάνει την μπάλα. Διανύουμε τις καθυστερήσεις πλέον του πρώτου ημιχρόνου. Ωραίο το κόψιμο του Βριονίδη. Ο Πανταζόγλου από τα δεξιά προσπαθεί να ανέβει. Πανταζόγλου τώρα θα σεντράρει μέσα στην περιοχή από μακρύν εκεί. Ο Νικηφοράκης. Ξανακερδίζουν οι γηπεδούχοι. Δεν είναι καλή πάσα τώρα. Αλλά καταλήγει πλάγιο και έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο μέρος. Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 1-1. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε από τα γκολ του Νικηφοράκη στο 40 λεπτό με σούτ από τέτοιες μεγάλες περιοχής και το 1-1 έγινε στο 43 μετά από εξαιρετική παλιά του Αγκόρα και πολύ ωραίο πλάσε του Βιτοράτου. Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 1-1. Θυμίζουμε ένα μάτς που είναι χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande, Αγία Ζαρβάρας 30 στο Παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830.
Μπορείτε να μπείτε και στο Facebook, στο γκρουπάκι Ζαχαροπλαστεία Grande. Το Sporta Levy ξανά μαζί σας σε περίπου 15 λεπτά για την έναρξη του δεύτερου μέρους.
ξανά μαζί σας για την έναρξη του δεύτερου μέρους εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Ζωγράφου, Αστέρα Ζωγράφου, Παλαιό Φάληρο 1-1 από το πρώτο μέρος. Θα έχουμε την πρώτη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Με το νούμερο 12 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Κωνσταντινίδης. Είναι ο Καραγιάννης αυτός που έχει πέρασει εκτός αγωνιστικού χώρου. 46ο λεπτό, η πρώτη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Αστέρα Ζωγράφου, Παλαιό Φάληρο λοιπόν 1-1 με τα γκολ του Νικηφοράκη από το 40 και του Βιτοράτου στο 43ο λεπτό. Θυμίζουμε το παιχνίδι είναι μια χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande. Αγία Ζαρβάρας 30 στο Παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830. Ενώ υπάρχει και γκρουπάκι στο Facebook Ζαχαροπλαστεία Grande. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Και σέντρα στο παιχνίδι τους παίχτες του Αστέρα Ζωγράφου. Κυριακόπουλος γεμίζει, παίρνει την κεφαλιά. Ο Παπαβασιλείου, ο Καγιώργης εκεί. Πάρει το φάουλ από, από την πίεση του Τζάμου. Και από νωρίς θα έχουμε συνοστισμό στα καρέ του Καραμούζη που έχει τώρα και κόντρα τον ήλιο. Το φάουλ εκτελεί ο Παπαβασιλείου, το πάει για απευθείας. Ο Καραμούζη εκεί θα μπλοκάρει εύκολα. Και δίνει συνέχεια με βολέ στη μεσαία γραμμή. Ο Τασούλης προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα περνάει από όλους. Τελευταία στιγμή ο Κυριακόπουλος απομακρύνει. Τσάφος ξαναγέμισε με το κεφάλι. Κερδίζουν ξανά οι γηπεδούχοι. Ο Βιτοράτος αφήνει πίσω για τον Καλύβα. Εκείνος με τη μία ψάχνει τον Παπά Βασιλείου. Προβολή και πλάγιο. Προβολή από τον Νικηφοράκη. Το πλάγιο εκτελέστηκε ο Αγκόρα. Δεν κάνει καλή πάσα. Έχουμε νέο πλάγιο αυτή τη φορά για το Παλαιό Φάληρο. Πλάγιο εκτελείται από τον Μαργκέλη. Έχουμε νέο πλάγιο. Ξανά με εκτελεστή τον Μαργκέλη. Μπαλά θα περάσει από όλους. Εκεί είναι ο Χρήστου. Πιέζεται και χάνει από τον Παπαθανάση. Απομακρύνει στη συνέχεια νέο πλάγιο από την παρέμβαση του Καλύβα. 48ο λεπτό. Αστέρα Ζωγράφου, Παλαιό Φάληρο 1-1. Ξανά πλάγιο. Το κέρδισε έξυπνα ο Μαργκέλης. Πέταξε την μπάλα πάνω στον Βιτοράτο. Ο Τασούλης τώρα κατεβάζει. Γυρίζει πίσω στον Τζάμο, εκείνος αλλάζει παιχνίδι, δεν είναι καλή η πάσα του. Βγαίνει ωραίο Πανταζόγλου και κερδίζει. Ευκαιρία αντεπίθεσης τώρα για τον Αστέρα Ζωγράφου. Μπαλά φτάνει στον Καγιώργη. Καγιώργης κρατάει εκεί, καθυστερεί. Έχει γυρίσει τώρα το Παλαιό Φάληρο. Αναγκάζεται και αυτός με τη σειρά του να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Καλύβα. Ο Καλύβας για τον Πανταζόγλου. Ο Πανταζόγλου για τον Βιτοράτο. Ξανά ο Καλύβας. Δεν είναι καλή πάσα στη μεσαία γραμμή. Κερδίζει εκεί ο Τασούλης. Τώρα ψάχνει την πάσα στα δεξιά για τον Σακελαρίου. Κόβεται από την πανέβαση του Παπαθανάση. Ο οποίος ανεβαίνει τώρα. Ψάχνει το γέμισμα με στόχο τον Πανταζόγλου. Είναι καλό. Έχει βγει όμως ο Καραμούζης αρκετά μακριά την αιστεία του και μπλοκάρει την μπάλα. Έξυπνη πάσα από τον Παπαθανάση, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε. Λάθος όμως τώρα. Καγιώργος προσπαθεί να πασάρει από μακριά. Out. Λάθος το βολέ του Καραμούζη, μπάλα έφτασε στον Καγιώργη. Εκείνος έκανε το κοντρόλ και επέλεξε να πλασάρει με τη μία, αλλά δεν ήταν καλό το πλασέ του. Μπάλα πέρασε out. Το ελεύθερο τώρα θα εκτελεστεί από τον Νικηφοράκη. Τασούλης παίρνει την κεφαλιά. Σταματάει την μπάλα Παπαδημητρίου και γεμίζει. Με στόχο το Βιτοράτο. Βάζει το κορμί του, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και τελικά την κράτησε. Μετά την κόντρα από το Μαργκέλη.
Εκείνος κέρδισε την μπάλα, πήρε κάποια μέτρα και στη συνέχεια πήρε και το φάουλ. 50 λεπτό, Αστέρας Ζωγράφου Παλαιόφάληρο 1-1. Σκορ που έχει διαμορφωθεί με τα γκολ του Νικηφοράκη στο 40 και του Βιτοράτου στο 43. Τώρα καλή πάσα εκείνο ο Κυριακόπουλος και απομακρύνει. Ο Νοησορθόν ο Κωνσταντινίδης στην πρώτη επαφή με την μπάλα δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Σακελαρίου σηκώνει ψηλά την μπάλα. Ο Παδημητρίου κερδίζει και στη μεσαία γραμμή. Ο Τζάμος γεμίζει ξανά, ο Κυριακόπουλος τώρα απομακρύνει. Μπάλα στον Νικηφοράκη, εκείνος με τη μία ξαναγεμίζει. Και είναι ο Καλύβας, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο μπροστά από τον Σακελαρίου. 51ο λεπτό, Αστέρας Ζωγράφου Παλαιόφάληρο 1-1. Θυμίζουμε ένα παιχνίδι που είναι χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande. Αγία Ζαρβάρας 30 στο Παλαιόφάληρο, τηλέφωνο 210-98-01-830. Υπάρχει και στο Facebook γκρουπάκι ζαχαροπλαστεία Grande. Τώρα οι γηπεδούχοι κερδίζουν, ο Αγκόρα ανοίγει με στόχο τον Παπαβασιλείου. Εκείνο Νικηφοράκη θα πάρει την κεφαλιά. Είναι δύσκολο να προλάβει την μπάλα συνέχεια. Πλάγιο για τον Αστέρα Ζωγράφου. Πλέγιο εκτελέστηκε ο Βιτοράτος εκεί στα αριστερά από την πίεση δύο αντιπάλων του. Προσπαθεί να βρει χώρο για να ελιχθεί. Κάνει τη σέντρα μπάλα κοντράρι. Μαργκέλης απομακρύνει. Κεφαλιά πλάγιο από τον Παπαδημητρίου. Πρώτου Χρήστου. Πλάγιο για το Παλαιόφάληρο που θα εκτελέσει ο Μαργκέλης. Βρίσκει τον Τασούλη. Ο Τασούλης εκεί είναι κλεισμένος. Ψάχνει την αλλαγή παιχνιδιού. Δεν είναι καλή. Πάσα ο Πανταζόγλου κερδίζει. Σηκώνει ψηλά την μπάλα. Ο Τζάμος κεφαλιά. Ο Χρήστου για τον Τζάμο πάλι. Αυτός τώρα ψάχνει το γέμισμα. Τελευταία στιγμή κόβει ο Παπαθανάσης. Μπάλα στον Αγκόρα. Αφήνει πίσω για τον Βριονίδη. Ο Βριονίδης πιέζεται και χάνει την μπάλα. Ο Τζάμος κέρδισε. Κεφαλιά πάσα του Σακελαρίου. Ωραία. Κυριακόπουλος με το κεφάλι γυρίζει στον τερματοφύλακα του Τολέκα, ο οποίος μπλοκάρει. Παπαθανάσης εκεί πιέζεται, κάνει ωραία προσπάθεια όμως, ωραία ενέργεια και ανοίγει τώρα στα αριστερά για τον Καλύβα, ο οποίος έχει χώρο. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο Καλύβας. Δεν κάνει καλή πάσα. Γυρίζει πίσω την μπάλα ο Νικηφοράκης στον Καραμούζη, εκείνος με τη μία απομακρύνει. Στη μεσαία γραμμή ο Αγκόρα παίρνει την κεφαλιά. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Βιτοράτος, γέμισμα από τον Καλύβα. Νικηφοράκης με το κεφάλι για τον Τζάμο. Τζάμος θα ανοίξει τώρα δεξιά στον Σακελαρίου. Ο Σακελαρίου με τη μία για τον Λουμίδη, άνοιγμα στα δεξιά. Είναι δύσκολο να προλάβει εκεί ο Μαργκέλης. Έχουμε το πλάγιο για τον Αστέρα Ζωγράφου. Στο 4ο λεπτό, Αστέρας Ζωγράφου Παλαιόφάληρο 1-1. Να φάλ τώρα στη μεσαία γραμμή. Από τον Πανταζόγλου. Σηκώσει ψηλά το πόδι. Το φάουλ εκτελεί ο Τζάμος. Αρκετά δυνατά. Βγαίνει ο Λέκας. Δεν συνεννοείται με τον αμυντικό του. Κυριακόπουλο. Διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι ο κύριος Γκάμαρης, καθώς ο Κυριακόπουλος είναι στο έδαφος και θα του παρασχεθούν τώρα οι πρώτες βοήθειες. Thank you.
Το σκηνικό αλλάζει εδώ, ο καιρός έχει βγει για τα καλά πλέον ο ήλιος. Να υπήρχε αρκετή συννεφιά στην έναρξη της αναμέτρησης. Κυριακόπουλος περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα δει συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο. Τζάμος γυρίζει την μπάλα στον Λέκα. 56ο λεπτό. Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 1-1. Όπως ο Παπαθανάσης παραχωρεί το πλάγιο καθώς πιέστηκε εκεί από τον Λουμίδη. Πλάγιο εκτελείται, ο Τασούλης κρατάει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη του, προσπαθεί να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού. Αυτή τη φορά η μπάλα περνάει, ο Καλογερόπουλος είναι εκεί. Πάσα του περνάει για τον Σακελαρίου. Εκείνος αφήνει πίσω στον Τασούλη, ο Τασούλης τώρα ψάχνει χώρο για το γέμισμα, το κάνει. Δύσκολο ο Κυριακόπουλος, κεφαλιά από τον Λουμίδη εκεί είναι. Ο Καλογερόπουλος παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα περνάει out. Στο 5ο λεπτό Αστέρας Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 1-1. Εδώ στο δημοτικό στάδιο του Ζωγράφου. Ένα μάτσο που είναι χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande. Αγία Ζαρβάρας 30 στο Παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830. Ενώ υπάρχει και γκρουπάκι στο Facebook Ζαχαροπλαστεία Grande. Με γέμισμα η μπάλα περνάει από όλους, ο Κυριακόπουλος γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι στον τερματοφύλακα του, το Λέκα, εκείνος μπλοκάρει. Και δίνει συνέχεια με τα χέρια ξανά στον Κυριακόπουλο. Τους κοντρολάρει, ανοίγει στα δεξιά για τον αμαρκάρι στο Βριονίδη. Ο Βριονίδης τώρα πιέζεται, θα χάσει την μπάλα αλλά θα πάρει το πλάγιο. Σωστή υπόδειξη ο διαιτητή, το πλάγιο ήταν για τον Αστέρα Ζωγράφου. Ένα γέμισμα τώρα του Βριονίδη. Και ο Τσάφος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, αλλά έχουμε το πλάγιο για το Παλαιό Φάληρο. Ο Τσάφος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να δέχτηκε μια κλωτσιά από τον Παπαβασιλείου εκεί. Δεν έχει κάτι σοβαρό όμως και θα συνεχίσει. Πλάγιο για το Παλαιό Φάληρο με εκτελέστη τον Καλογερόπουλο. Μπάλα ψηλά, κόβει ο Βριονίδης. Ο Αγκόρα σήκωσε ψηλά την μπάλα, έχασε από τον Τασούλη. Τελικά το πλάγιο είναι για το Παλαιό Φάληρο. Ο Χρήστου δεν μπορεί να κατεβάσει, ο Αγκόρα είναι εκεί και κερδίζει. Έχει βγει η μπάλα, πλάγιο για το Παλαιό Φάληρο. Εκτελείται γρήγορα από τον Καλογερόπουλο. Με τη μία ο Κωνσταντινίδης δεν κάνει καλή πάσα, ωστόσο ξανακερδίζει την μπάλα. Καγιώργης τώρα, πολύ ωραίο άνοιγμα στα δεξιά για τον Πανταζόγλου. Ευκαιρία αντεπίθεσης για τον Αστέρα Ζωγράφου. Ο Πανταζόγλου ανοίγει πολύ την μπάλα. Κοινωνική Φοράκης κόβει εύκολα. Και δίνει ψύχρεμα δίπλα του στον αμαρκάρι στο Καλογερόπουλο. Εκείνος κάνει άνοιγμα για τον Κωνσταντινίδη. Κόβει ωραία ο Βριονίδης και κρατάει την μπάλα στο γνωστικό χώρο. Εκπληκτική τρίπλα του Καγιώργη. Οι παιδούχοι κρατούν την μπάλα με κόντρες. Φάουλ τώρα από τον Λουμίδη στον Αγκόρα. Ήταν πολύ ωραία τρίπλα του Καγιώργη πάνω στον Καλογερόπουλο λίγο νωρίτερα. Το φάουλ εκτελείται από τον Παπαβασιλείου για τον Καγιώργη. Εκείνος χάνει από τον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης χάνει και αυτόν τη σειρά του, πέφτει. Τελικώς κερδίζουν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Δεν είναι καλή η πάσα του Τζάμου. Παπαθανάσης για τον Αγκόρα. Ο Αγκόρα κρατάει, δεν κάνει καλή πάσα στα δεξιά για τον Καγιώργη, απομακρύνει ο Καλογερόπουλος. Τασούλης κατεβάζει τώρα για τον Τζάμο, ο Τζάμος δεν κάνει καλό κοντρόλ και χάνει την μπάλα. Τελικώς τώρα έχουμε γέμισμα
Από το Μαργκέλη μπάλα στα πόδια του Λέκα, ο οποίος θα μπλοκάρει τώρα. Από την πίεση του Χρήστου. Εξικοστό λεπτό. Εδώ στο δημοτικό στάδιο του Ζωγράφου, Αστέρα Ζωγράφου, Παλαιό Φάληρο 1-1. Παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά από το sportaltv.gr σε περιγραφή Μπάμπη Πουλούτσι και τεχνική υποστήριξη από τους Κωνσταντίνο Παπανδρέου και Σιδέρη Τσανακτσί. Να είχαμε και ένα μάους. Τώρα μπάλα περνάει για τον Καγιώργη εκεί. Εκείνος θα κάνει το σουτ. Αρκετά μέτρα έξω τη μεγάλη περιοχή. Νωρίτερα είχε δεχτεί δυνατό μαρκάρισμα ο Αγκόρα από το Λουμίδη, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα. Δεν θα δείξει τη δεύτερη διευθυντής. Σε βλέπουνε. Θα σε δει και η μαμά σου. Τη τηλεόραση. Τα ρεκουμάτω. Θα λέει τι βλάκα γιο έκανα. Συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο από τον Νικηφοράκη. Στην μεσαία γραμμή παίρνει την κεφαλιά ο Παπαδημητρίου. Ο Βιτοράτος κατεβάζει, σηκώνει τώρα ψηλά την μπάλα. Παίρνει την κεφαλιά ο Νικηφοράκης. Ο Λουμίδης κάνει το γέμισμα με στόχο το Χρήστο. Εκείνο ο Παπαθανάσης, ο οποίος παραχωρεί όχι, το πλάγιο. Να δούμε αν θα βγει η μπάλα. Βγήκε τελικά. Πλάγιο για το παλιό Φάληρο. Χάνει την μπάλα και εύκολα ο Μαργκέλης. Ο Βιτοράτος για τον Αγκόρα, εκείνος ξανά για τον Βιτοράτο. Αφήνει αυτός για τον Παπαβασιλείου. Ο Παπαβασιλείου τώρα ψάχνει με γέμισμα τον Μπανταζόγλου. Κόβει ο Τσάφος. Συνέχεια απομακρύνει δύσκολα ο Νικηφοράκης. Μπάλα θα περάσει out. Από το γέμισμα αυτό. Χωρίς ρυθμό το παιχνίδι. 62ο λεπτό, Αστέρας Ζωγράφου, Παλαιό Φάληρο 1-1. Ένα μάτς που είναι χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande Αγίας Βαρβάρας 30 στο Παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830. Μπορείτε να μπείτε και στο Facebook στο γκρουπάκι Ζαχαροπλαστεία Grande. Συνέχεια με ελεύθερο από τον Λέκα. Παίρνει την κεφαλιά ο Σακελαρού, η μπάλα φτάνει στον Παπαβασιλείου, εκείνος χάνει. Ο Τζάμος πάσα στον Τασούλη, αλλά τελευταίος έχει κοντρολάρει με το χέρι. Ο Αγκόρα εκτελεί γρήγορα το φάουλ. Τελευταία στιγμή ο Καλογερόπουλος απομάκρυνε. Πλάγιο για τον Αστέρα. Πλάγιο εκτελέστηκε ο Αγκόρα τώρα με την μπάλα στα πόδια, κάνει ωραία κίνηση, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ στη συνέχεια ο Βιτοράτος. Μπαλά περνάει πλάγιο τώρα για το Παλαιό Φάληρο. Το πλάγιο εκτελέστηκε, παίρνει την κεφαλιά ο Σακελαρίου. Ξανακερδίζει ο ίδιος. Ο Παδημητρίου παρενεύει. Καλύβας δεν κάνει καλή πάσα. Πολλά τα λάθη στη μεσαία γραμμή και από τις δύο ομάδες. Τώρα ο Κωνσταντινίδης κάνει το άνοιγμα, δεν περνάει πάσα του Κυριακόπουλος ψύχρεμα. Για τον Παπαθανάση, ο οποίος σηκώνει την μπάλα και γεμίζει. Καλογερόπουλος εκεί με το κεφάλι θα παραχωρήσει το πλάγιο και τώρα θα έχουμε τη δεύτερη αλλαγή για το Παλαιό Φάληρο με το νούμερο 17. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Μάλης στο 64ο λεπτό. Να δούμε ποιος θα βγει. Θα βγει με το νούμερο 8 ο Σακελαρίου. Στο 64 η δεύτερη αλλαγή από πλευράς Παλαιού Φαλήρου. Ο κύριος Λουμίδης μετά κι άλλο παίχτη στο παιχνίδι. Θέλει να δώσει νέα φρεσκάδα στην ομάδα του για να διεκδικήσει την νίκη. Ο Παπαβασιλείου εκεί κάνει την πάσα αλλά δεν είναι κανείς. Οι παίχτες του απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Κακό το κοντρόλ του Παπαθανάση. Μπάλα φτάνει στον Καγιώργη. Και έχουμε φάουλ για τον Αστέρα Ζωγράφου.
Μπάλα βρήκε στο χέρι του νεοεισελθόντα του Μάλι. Φάουλ σε καλό σημείο για τον Αστέρα Ζωγράφου. Είναι εκεί τώρα πάνω στην μπάλα Παπαβασιλείου. Αριστεροπόδαρος. Αυτός είναι λογικά που θα το εκτελέσει. Φεύγει και ο Αγκόρα. Είναι και ο Παπαθανάσης που έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Τελικά ο Παπαθανάσης θα εκτελέσει δυνατά. Κόρνερ. Μπάλα κόντρα στο τείχος. Κόρνερ με εκτέλεση των Παπαβασιλείου. Δύσκολα εκεί ο Καραμούζης, ο οποίος έχει δεχτεί και το φάουλ από την παρέμβαση του Βιτοράτου. Και ο Νικηφοράκης τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πολύ δυνατά εκτέλεση με το φάουλ από μακρύνει ο Παπαδημητρίου. Πλάγιο για το παλαιό φάληρο. Πλάγιο εκτελεί ο Μάλης. Εκεί είναι ο Χρήστου. Πιέζεται από τον Κυριακόπουλο, προσπαθεί να γυρίσει. Μπάλα κοντρέρα και έχουμε πλάγιο για το παλιό φάληρο. 26ο λεπτό του αγώνα. Στέρα Ζωγράφου, παλιό φάληρο 1-1. Ο Μάλης προσπαθεί να βρει χώρο, γυρίζει πίσω στον Τζάμο. Ο Τζάμος αποφεύγει τον αντίπαλο του πολύ ωραία και ψάχνει το γέμισμα. Ο Βριονίδης δεν μπορεί να απομακρύνει. Εκείνο ο Κωνσταντινίδης θα σεντράρει. Την απέναντι πλευρά είναι ο Λουμίδης. Θα γυρίσει και αυτός μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κωνσταντόπουλος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Καλογερόπουλος, συγχωρείτε. Αλλά αυτά είναι τώρα στον Νικηφοράκη που ψάχνει το μακρινό σουτ. Λάθος από μάκρυ του Κυριακόπουλου. Είναι ο Χρήστου εκεί. Τελευταία στιγμή. Έχουμε πέναλτι όμως. Έχουμε πέναλτι. Καθώς ο διαιτητής είδε χέρι στην προσπάθεια του Παπαθανάση να απομακρύνει. Στο κοντρόλ, έσκασε μπάλα, μπέρδεψε και τον Παπαθανάση. Έχουμε πέναλτι για το παλαιό φάληρο. Και κίτρινη κάρτα στον Παπαθανάση. Στο 67ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για το παλαιό φάληρο να ξαναπάρει προβάδισμα στο σκορ. Από το λάθος εδώ, λάθος εκτίμηση της φάσης από τον Παπαθανάση. Παραχώρησε το πέναλτι στην προσπάθεια του να κάνει κοντρόλ. Βρήκε την μπάλα με το χέρι. Ο κύριος Γκάμαρης ήταν κοντά, το είδε και το υπέδειξε. Και τώρα στο 68ο λεπτό έχει την ευκαιρία το παλαιό φάληρο να πάρει κεφάλι στο σκορ. Τασούλης εκτελεί γκολ. Γκολ για το παλαιό φάληρο. 1-2. Μπράβο, μαλάκα, ρε, παιδί. Με το χτύπημα πέναλτι του Τασούλη. Το παλαιό φάληρο παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ. Στο 68ο λεπτό. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή για το παλαιό φάληρο. Εκτός αγωνιστικού χώρου πέρασε ο Πανταζόγλου. Στο 68 και τη θέση του πήρε με το νούμερο 12 ο Βαρβέρης. Νέα τροπή στο παιχνίδι. Το παλιό φάληρο παίρνει κεφάλι στο σκορ. Τώρα έχουμε κίτρινη κάρτα σε παίκτη του παλιού φαλήρου για αυτό το μαρκάρισμα. Κίτρινη κάρτα στον Καλογερόπουλο στο 69. Φάουλ εκτελείται, πάσα. Δεν πέρασε, αλλά κόντρα, έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα Ζωγράφου. Τώρα είναι υποχρεωμένος να ξαναβγεί μπροστά και να πιέσει. Στο πρώτο μήχρονο κατάφερε να ισοφαρίσει μέσα σε 3 λεπτά, να δούμε αν μπορεί να το ξαναπετύχει.
Η ουσία είναι ότι έχουμε φτάσει στο 70, το κόρνερ εκτελέστηκε. Οι παιδούχοι ζητάνε χέρι. Τώρα ο διαιτητής δεν δίνει κάτι. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Αγκόρα γυρίζει πίσω στον Κυριακόπουλο. Δεν είναι καλή η πάσα του. Ο Τασούλης να σας κερδίζει. Κάνει το άνοιγμα για το Χρήστου. Βγαίνει ο Λέκας μακριά την αιστεία του και απομακρύνει σε πλάγιο. Το πήξες. Στο 70 λοιπόν, Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 1-2. Στο 40 ο Νικηφοράκης με σούτ από τέτοιες περιοχές άνοιξε το σκορ. Για το Παλαιό Φάληρο 43 ο Βιτοράτος με ωραίο πλασενίκησε τον Καραμούζη και έκανε το 1-1. Ενώ στο 68 με πέναλτι ο Τασούλης νίκησε τον Λέκα και έκανε το 1-2. Νέο πλάγιο για το Παλαιό Φάληρο. Τελείται από τον Μαργκέλη. Ο Τζάμος θα γεμίσει. Ο Παπαθανάης εκεί κάνει το κοντρόλ και απομακρύνει. Παίρνει την κεφαλιά ο Τσάφος. Ο Τζάμος στη συνέχεια προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Τασούλη. Μπάλα φτάνει τώρα στον Καλογερόπουλο. Δεν περνάει πάσα του. Στα δεξιά είναι τώρα ο Λουμίδης. Κάνει την κούρσα εκεί με αντίπαλο τον Καλύβα. Κλείνεται, κρατάει ωραία, ωστόσο και τον ξεπερνάει. Πολύ ωραία η κίνηση του Λουμίδη. Μπαίνει μέσα σε μεγάλη περιοχή. Κάνει το γύρισμα. Ο Κυριακόπουλος είναι μόνο εκεί. Φύνει στον Καλέβα, ο οποίος τώρα γεμίζει. Ο Παπαβασιλείου κάνει ωραία ενέργεια. Ξεπερνάει τον Τζάμο, αλλά εκεί είναι ο Τσάφος για να κόψει. Ξανά ο Καλύβας. Ψάχνει στη μεσαία γραμμή το Βαρβέρι. Δεν περνάει πάσα του. Κεφαλιά του Χρήστου. Εκείνο ο Κωνσταντινίδης τώρα. Έχουμε το κόρνερ. Από την παρέμβαση του Βριονίδη. Το κόρνερ θα εκτελεστεί από τον Λουμίδη. Σε 73ο λεπτό η μπάλα περνάει από όλους. Απομακρύνει ο Καλύβας με το κεφάλι. Τώρα ο Βαρβέρης προσπαθεί να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Δεν μπορεί να περάσει και τους δύο αντιπάλους του. Κόβει ο Τσάφος, γέμιζο με τη μία από το Βριονίδη. Δύσκολα ο Καλογερόπουλος απομακρύνει σε πλάγιο. Πρώτου Καγιώργη. Πλάγιο για τον Αστέρα. Εκτελείται ο Αγκόρα. Αφήσει ξανά για τον Βριονίδη. Ο Βριονίδης προσπαθεί να βρει χώρο για να γυρίσει την μπάλα. Θα το κάνει τώρα, αλλά εκεί είναι μόνο ο Μάλης, ο οποίος κάνει λάθος πάσα. Ο Αγκόρα τώρα γεμίζει. Κοντρόλ. Σούτ εκεί, κόντρα. Μπάλα περνάει κόρνερ. Παπαδημητρίου μετά την πάσα που δέχτηκε εκεί από τον Καγιώργη με το στήθος, έκανε το σουτ, μπάλα κόντρα και άλλαξε πορεία, πήγε κόρνερ, το κόρνερ εκτελέστηκε. Μπάλα στα χέρια του Καραμούζη, ο οποίος μπλοκάρει χωρίς πίεση. Βολέ, τον Καραμούζη, μπάλα περνάει από όλους. Βριονίδης σηκώνει ψηλά, παίρνει την κεφαλιά ο Λουμίδης. Ο Τασούλης τώρα κάνει ωραία κίνηση και ανοίγει καταπληκτικά για τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει αρκετό χώρο από τα αριστερά. Τώρα πέφτει πάνω το Βριονίδης. Ο Κωνσταντινίδης για να δούμε τι θα επιλέξει, θα δώσει τον Τζάμο. Ο Τζάμος κρατάει ωραία. Θα σεντράρει τώρα, όχι, τελικά η μπάλα κοντράρει και βγαίνει ο Κυριακόπουλος.
Ανεβάζει την ομάδα του, ο Κυριακόπουλος κρατάει και ανοίγει στα αριστερά. Δεν είναι καλή η πάσα του, αδύνατο να προλάβει και ο Καλύβας. Και έχουμε το πλάγιο για το παλιό Φάληρο. Και δεύτερα λέγει για τους γηπεδούχους, με το νούμερο 16 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπεθάνης. Στο 75ο λεπτό. Έχει βγει με το νούμερο 6 ο Παπαδημητρίου. Συνέχεια στο παιχνίδι εκεί. Ο Χρήστου μάχεται με δύο αντιπάλους του. Έχει κερδίσει την μπάλα ο Καλύβας, ο οποίος παίρνει και το φάουλ. Από τον Χρήστου. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Παπαθανάσης. Το 76ο λεπτό, Αστέρας Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 1-2. Ένα μάτσο που είναι χορηγία των Ζαχαροπλασίων Γκράντε. Αγίας Βαρβάρας 30 στο Παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-018-30. Υπάρχει και σχετικό γκρουπάκι στο Facebook Ζαχαροπλασία Γκράντε. Ο Κωνσταντινίδης, ωραία κίνηση με στη μεγάλη περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Βριονίδης κόβει την μπάσα. Ήταν δύο παίχτες του Παλαιού Φαλήρου εντελώς αμαρκάριστοι. Και ο Μπεθάνης κρατάει την μπάλα, κάνει ωραία κίνηση και ανοίγει στα αριστερά τώρα για τον Παπαβασιλείου. Ο Παπαβασιλείου θα προλάβει, κάνει ωραία τρίπλα στο Λουμίδη και τώρα θα κάνει και τη σέντρα. Μόνος εκεί ο Μπεθάνης δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά, απομακρύνει οι φιλοξενούμενοι και συγκεκριμένα ο Μάλης απομάκρυνε. Πλάγιο τώρα για τον Αστέρα Ζωγράφου. Καλή στιγμή εδώ για τον Αστέρα. Ο Μπεθάνης δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά, εκεί ήταν μόνος του. Πολύ καλή η σέντρα του Παπαβασιλείου. Πλάγιο εκτελείται ο Αγκόρα. Κάνει ωραία προσπάθεια. Κρατάει εκεί, παίζεται από δύο αντιπάλους του. Θα χάσει τώρα. Ο Τασούλης κέρδισε και ανοίγει στα δεξιά. Με τον Λουμίδη δεν πέρασε εκείνος, χάθηκε η μπάλα. Καλύβας για τον Καγιώργη, κρατάει ωραία, ξεφεύγει πολύ ωραία από την πίεση δύο αντιπάλων του Παπαβασιλείου τώρα. Ανοίγει στα αριστερά για τον Καλύβα, εκείνος με τη μία για τον Αγκόρα. Ο Αγκόρα δεν κάνει καλό κοντρόλ και χάνει την μπάλα, αλλά εκείνη καταλήγει στον Καγιώργη. Εκείνος άνοιξε με τη μία στον Πεθάνη, εκείνος τώρα έδωσε για τον Βαρβέρη. Ωραία πάσα για τον Βριονίδη στα δεξιά. Ο Βριονίδης κάνει καλό κοντρόλ, αλλά ανοίγει με τη δεύτερη προσπάθεια το κοντρόλ και χάνει. Κωνσταντινίδης κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και είναι ο Κυριακόπουλος. Δεν κάνει καλή πάσα ο Τασούλης. Ωραία πάσα τώρα για τον Μάλι. Ο Μάλις χάνει από το Βριονίδη, άνοιγμα του Καλύβα. Στο πουθενά όμως μπάλα θα πέρασει πλάγιο. 78ο λεπτό, Αστέρα Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 1-2. Παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά από το sportltv.gr, από το πρώτο κανάλι. Υπάρχει σε παράλληλη μετάδοση και το παιχνίδι της Λαύρας Αργυρούπολης με τον Θρίαμβο Χαϊδαρίου στο τρίτο κανάλι, σε περιγραφή Ηλία Μαλιγιάννη. Φάουλ για τον Αστέρα. Θα εκτελεστεί τώρα δυνατά με στη μεγάλη περιοχή. Δεν περνάει η μπάλα, ο Μαλισκόβη. Και είναι μόνο Βριονίδης, αφήνει έξυπνα για τον Κυριακόπουλο. Τώρα έχουμε φάουλ, σκληρό μαρκάρισμα και από τον Τασούλη, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Στο 79 η κίτρινη κάρτα στον Τασούλη. Φάουλ τώρα θα εκτελέσει ο Βαρβέρης. Μπαλά κινείται από τον αέρα. Βαρβέρης θα εκτελέσει τώρα δυνατά. Μπαλά περνάει από όλους, δεν μπορεί εκεί μόνος του. Πρέπει να είναι ο Καλύβας, ο οποίος δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Χάνει τεράστια ευκαιρία. Είναι ο Παπαβασιλείου.
Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Αστέρα Ζωγράφου να ξαναφέρει το ματς στα ίσα. Από την εκτέλεση φάουλ του Βαρβέριο Παπαβασιλείου. Έκανε έξυπνη κίνηση στην πλάτη της άμυνας του Παλαιοφαλήρου. Βρέθηκε μόνος του εκεί απέναντι από τον Καραμούζη, αλλά δεν κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά. Αλλά πέρασε out. Τώρα ο Λουμίδης για τον Χρήστου. Ξανά αυτός με τη μία για τον Λουμίδη. Εκεί είναι ο Παπαθανάσης. Καλύπτει την μπάλα με το σώμα. Την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Γυρίζει στον Κυριακόπουλο. Εκείνος δύσκολα κάνει το κοντρόλ. Καθυστερεί, απομακρύνει τώρα. Η μπάλα φτάνει στον Τζάμο. Με τη μία για τον Τασούλη. Τασούλης κρατάει. Θα δώσει τώρα στον Καλογερόπουλο. Εκείνος κάνει με τη μία την πάσα για τον Λουμίδη. Αλλά δεν είναι καλή και έχουμε το out. Ελεύθερο εκτελέστηκε, η μπάλα πέρασε από όλους ο Νικηφοράκης. Θα δώσει λύση. Ένα γέμισμα κυνηγάει εκεί Κωνσταντινίδης, αλλά ο Κυριακόπουλος ωραία με το κεφάλι γυρίζει στο Λέκα. 81ο λεπτό πλέον. Αστέρας Ζωγράφου Παλαιοφάλιρο 1-2. Αποτέλεσμα που δίνει πλέον στο Παλαιοφάλιρο. Τώρα είναι πολύ καλή πάσα εκεί. Δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Μπεθάνης, βγαίνει ο Καραμούζης. Πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Καραμούζης τον Μπεθάνη, ο οποίος δεν έκανε καλά κοντρόλ, έχασε μοναδική ευκαιρία να βρεθεί τετ α τετ. Ενδεχομένως να κάνει το 2-2. Καραμούζης τώρα δίνει συνέχεια με βολέ, η μπάλα φτάνει. Δεν φτάνει τελικά στο Λουμίδη. Ήταν ο Βιτοράτος που μακρύνει τώρα σε πλάγιο ο Μαργκέλης και τρίτη αλλαγή για το παλαιό Φάληρο. Με το νούμερο 13 θα περάσει στο παιχνίδι ο Χαρατσάρη. Ο Χαρατσάρης, με συγχωρείτε. Στο 82ο λεπτό η τρίτη αλλαγή. Να δούμε ποιος παίχτης θα βγει. Είναι ο Καλύβας αυτός που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα αλλάξει και ο σχηματισμός από τη φαίνεται του Αστέρα. Πλάγιο εκτελέστηκε, ο Βιτοράτος δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και είναι ο Μαργκέλης, θα πάρει το πλάγιο. Ο 83ο λεπτό, Αστέρας Ζωγράφου Παλαιοφάλιρο 1-2. Ένα μάτσο που είναι χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande. Αγία Ζαρβάρας 30 στο Παλαιοφάλιρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830. Μπορείτε να μπείτε και στο Facebook. Υπάρχει γκρουπάκι Ζαχαροπλαστεία Grande. Φάουλ εκτελέστηκε άμεσα, αλλά υπάρχει επανάληψη. Όλα τα βλέπεις τώρα. Λουμίδης έκανε νόημα στον πάγκο, ζήτησε αλλαγή Παλαιοφαλήρου. Δεν δούμε ποιος είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει. Το σίγουρο είναι ότι ο Λουμίδης δεν μπορεί να συνεχίσει. Πλέον εκτελέστηκε ο Αγκόρα, δεν κάνει καλό κοντρόλ, Τασούλης κερδίζει. Πιέζεται εκεί από τον Χαρατσάρη, θα πάρει το πλάγιο. Τελικά το πλάγιο είναι για τον Αστέρα. Δεύτερος βοηθός ο κύριος Τσατσούλης έδειξε αρχικά πλάγιο για τον για το Παλαιοφάλιρο. Τελικά ο διαιτητής έδειξε για τον Αστέρα Ζωγράφου. Πολύ καλή κίνηση τώρα στα αριστερά. Η σέντρα. Ο Μάλης εκεί. Το κοντρόλ. Μπάλα στα χέρια του Καραμούζη. Οι γηπεδούχοι και σε αυτήν την περίπτωση ζήτησαν χέρι.
Συνέχεια με βολέ, πολύ δυνατό. Αλλά περνάει από όλους. Ο Λέκας βγαίνει με το κεφάλι και απομακρύνει. Υπάρχει και φάουλ. Κάρτα! Κάρτα, πετά την μπάλα, βρε! Φάουλ πάνω στον Λέκα. 85ο λεπτό. Αστέρα Ζωγράφου, Παλαιό Φάληρο 1-2. 5 λεπτά έχουν στη διάθεσή τους παίχτες του Αστέρα για να κάνουν κάτι καλό σε αυτό το μάτς, για να πάρουν έστω και τον πόντο. Πίεση τώρα από τους γηπεδούχους. Να δούμε τι θα μπορούσαν να πετύχουν στο τέλος. Ανοίγουμε στα δεξιά και το Βριονίδη. Άρα έχουμε χέρι από πλευράς Κωνσταντινίδη. Φάουλ. Φάουλ που θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του Καραμούζη. Νωρίτερα θα γίνει αλλαγή, να δούμε. Το φάουλ θα εκτελέσει ο Βαρβέρης. Πλασαριστά για το Βριονίδη. Ο Βριονίδης κάνει το κοντρόλ. Κάνει και τη σέντρα. Απομακρύνει ο Τάσουλης που έχει γυρίσει. Ο Αγκόρα κάνει κακό κοντρόλ και αναγκάζει συνέχεια να πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να μην βγει αντεπίθεση. Ενώ τώρα έχουμε την αλλαγή. Με το νούμερο 14 ο Τριγωνάκης θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Λουμίδης είναι αυτός που θα περάσει εκτός. Έχει πέσει και στο χορτάρι τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Δείχνει να υποφέρει. Είχε ζητήσει μόνος του αλλαγή νωρίτερα. Τώρα περνάει από την άλλη πλευρά εκτός αγωνιστικού χώρου για να γίνει αλλαγή. Έξω ο Λουμίδης, λοιπόν, μέσα ο Τριγωνάκης. Στο 87 η αλλαγή. Η τρίτη και τελευταία και για το Παλαιό Φάληρο. Έχουν γίνει και οι 6 αλλαγές τις δύο ομάδες. Στο 87 Αστέρα Ζωγράφου, Παλαιό Φάληρο 1-2 και τώρα ευκαιρία για τον Αστέρα με τον Χαρατσάρη από τα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα ο Χαρατσάρης, ο Μπεθάνης με τη μία το σουτ. Μπάλα λίγο out, μεγάλη στιγμή για τον Αστέρα. Εξαιρετική προσπάθεια του Χαρατσάρη από τα αριστερά, σέντρα, ο Μπεθάνης μόνος του. Αμαρκάρης όσους έκανε το πλασέ στην κίνηση. Μπάλα λίγο out, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Καραμούζη. Μεγάλη στιγμή για τον Αστέρα, εδώ να εσωφαρίσει. Φτάσαμε στο 88 λεπτό. Αστέρα Ζωγράφου, Παλαιό Φάληρο 1-2. Μίζουμε ένα παιχνίδι που είναι χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande. Αγία Ζαρβάρας 30 στο Παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-01830. Να υπάρχει και στο Facebook γκρουπάκι Ζαχαροπλαστεία Γκράντε. Άνοιγμα στα δεξιά για το Βριονίδη. Ο Κωνσταντινίδης παίρνει την κεφαλιά, αλλά ο Βριονίδης κερδίζει πολύ ωραία. Και τώρα ψάχνει χώρο για να κάνει το γύρισμα. Θα το κάνει. Ο Καλογερόπουλος απομάκρυνε με το κεφάλι. Έχει πέσει τραυματία στο αγωνιστικό χώρο στη συνέχεια. Και τώρα ο Τασούλης θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Δεν πάτησε καλά. Δεν προσγειώθηκε καλά εκεί ο Καλογερόπουλος και για να χτύπησε. Η ουσία είναι ότι το Παλαιό Φάληρο δεν έχει άλλη αλλαγή. Άμα έχει κάτι σοβαρό, ο Καλογερόπουλος φιλοξενούμενοι θα συνεχίσουν με 10.
Σε λίγο θα το δει συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο. Πλέον διανύουμε το 90 λεπτό. Αστέρα ζωγράφου παλαιό, Φάληρο 1-2. Ο Αγκόρα γυρίζει την μπάλα. Στους παίχτες του παλαιό Φάληρο, out. Το οποίο θα εκτελέσει ο Νικηφοράκης. Διαιτητής λέει στον παίχτη του παλαιό Φάληρο να κάνει πιο γρήγορα. Φοράκης εκτελεί. Βριονίδης παίρνει την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Καγιώργη. Παπαβασιλείου. Πολύ ωραία προσπάθεια. Τελικώς ο Τζάμος παρενεύει. Συνέχεια στο παιχνίδι με φάουλ. Έχει δώσει το φάουλ. Ο διαιτητής. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Βαρβέρης. Πολύς κόσμος στην περιοχή του Καραμούζη. Ο Βαρβέρης εκτελεί. Βγαίνει ο Καραμούζης και μπλοκάρει μπροστά από τον Ευριονίδη. Συμπληρώσαμε και τα 90 λεπτά στο παιχνίδι. Ό,τι βλέπετε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Αστέρας ζωγράφου παλαιό Φάληρο 1-2. Βολέ αρκετά δυνατό. Ο Λέκας βγαίνει. Παρακινδυνευμένα εκεί, θα απομακρύνει τελικά. Κεφαλιά από το Μαργκέλη. Μπάλα καταλήξει πλάγιο. Πλάγιο για τον Αστέρα. Ο Λέκας εκεί πήρε μεγάλο ρίσκο. Ο Λυκός δικαιώθηκε. Χαρατσάρης κρατάει δύσκολα μετά την κακή πάσα του Βιτοράτου. Παπαθανάης αλλάζει για τον Κυριακόπουλο. Καθυστερούν αρκετά οι παίχτες στο στερεοζωγράφο να αναπτυχθούν. Η πάσα που μακρύνει ο Μάλης. Τώρα κατεβάζει ο Χρήστου. 91 λεπτό συμπληρωμένο. Να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα υπάρξουν. Γέμισμα τώρα στα τυφλά. Πλάγιο για το παλαιό Φάληρο. Πλάγιο εκτελείται. Κερδίζει την κεφαλιά ο Χαρατσάρης. Νέα κεφαλιά από τον Καλογερόπουλο. Κυνηγάει εκεί ο Χρήστου. Να κάνει το κοντρόλ σαν τον Παπαθανάση. Πιέζεται, χάνει την μπάλα. Παπαθανάση κερδίζει. Κερδίζει και το φάουλ. Άλλαξε γρήγορα ο Αγκόρα με τον Παπαθανάση. Αυτός ξανά για τον Αγκόρα. Ανοίγει τώρα αυτός με τον Κυριακόπουλο. Είναι τελευταία στιγμή στο παιχνίδι. Ο Κυριακόπουλος τώρα ψάχνει το γέμισμα. Δεν περνάει πάσα από τον Τσάφο που έκοψε εκεί, είναι μόνο ο Τριγωνάκης ο οποίος κρατάει, κερδίζει δευτερόλεπτα, πιέζεται από τον Αγκόρα, ο Τριγωνάκης κρατάει πολύ ωραία. Αλλάζει με τον Τασούλη, ο Τασούλης τώρα κάνει την κίνηση από τα δεξιά, πάει στη γωνία για να κερδίσει δευτερόλεπτα. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ για το παλαιό Φάληρο. Έχει λήξει 5 λεπτά. 93 λεπτό. Πλέον. Να δούμε πόσο θα είναι καθυστερήσεις. Τώρα εκεί παίχτες του παλαιό Φάληρο φυσικά και θα επιδιώξουν να κερδίσουν χρόνο. Τριγωνάκης με τον Τασούλη. Αλλάζει. Ο Τασούλης θα κάνει τη σέντρα. Βγαίνει ο Λέκας και μπλοκάρει και θα δώσει συνέχεια γρήγορα με βολέ. Κατεβάζει ο Μπεθάνης, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Μπαλά βγαίνει μπροστά, ο Μπεθάνης κυνηγάει. Θα κρατήσει την μπαλά του αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε τελευταία στιγμή στο παιχνίδι. Ο Μπεθάνης από τα δεξιά θα κάνει τη σέντρα. Περνάει μπάλα από όλους μέσα στην περιοχή. Ο Παπαβασιλείου στρώνει, δεν μπορεί. Ο Χαρατσάρης εκεί δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Ο Βαρβέρης ήταν, δεν πρόλαβε να κάνει το σουτ. Τώρα Τριγωνάκης απομακρύνει σε πλάγιο. Ο διαιτητής κύριος Γκάμαρης κοιτάζει το ρολόι του, δεν σφυρίζει ακόμα. Έχουμε πλάγιο για τον Αστέρα. Πλάγιο εκτελείται.
Και τέλος, τελευταίο σύρμα τον κύριο Γκάμαρη στον 95ο λεπτό. Τελειώνει εδώ το μάτς. Αστέρας Ζωγράφου πάλι ο Φάληρο 1-2. Με τα γκολ του Νικηφοράκη στο 40 με σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Μετά το γύρισμα του Λουμίδη στο 43. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν. Μετά από εξαιρετική παλιά του Αγκόρα, ο Βιτοράτος βρέθηκε μόνος του σε θέση πλάγια αριστερά. Πλάσαρε έξυπνα τον Καραμούζη, έκανε το 1-1, ενώ το 1-2 προήλθε από το λάθος κοντρόλ εκεί του Παπαθανάση στο 67. Ξεγελάστηκε, κάνε κοντρόλ με το χέρι διετής, πέδειξε το πέναλτι. Ο Τασούλης ανέλαβε την εκτέλεσή του στο 68, έκανε το 1-2. Αστέρας Ζωγράφου Παλαιό Φάληρο 1-2. Ένα μάτς που ήταν χορηγία των ζαχαροπλαστείων Catering Grande, Αγίας Βαρβάρας 30 στο Παλαιό Φάληρο. Τηλέφωνο 210-98-01-830. Υπάρχει γκρουπάκι και στο Facebook Ζαχαροπλαστεία Grande. Από τον Κωνσταντίνο Παπανδρέου και τον Σιδέρη Τσαναξή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, τον Μπάμπη Πουλούτσι που ήταν στην περιγραφή του αγώνα. Να έχετε όλοι ευχάριστο βράδυ. Να σε ευχηθούμε και καλό Πάσχα. Το Sportal TV ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο Σαββατοκύριακο πλέον, μετά το Πάσχα, όπου θα έχουμε και την τελευταία αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας. Το πρωτάθλημα της Αθήνας βέβαια δεν τελειώνει εδώ, καθώς ο πρώτος όμιλος στη δεύτερη κατηγορία έχει ακόμη πολύ ψωμί, άλλες 4 αγωνιστικές. Υπάρχουν και μάτς για τους υπόλοιπους όμιλους Β' κατηγορίας και της Γ'. Να είστε όλοι καλά. Ξανά μαζί σας σε 10 μέρες.